στίγμα θέλεις. Όσο στίγμα θέλεις. Όσο στίγμα θέλεις. Έγινε. Όσο θέλεις. Όσο στίγμα θέλεις. Όσο στίγμα θέλεις. Όσο στίγμα θέλεις. Να δούμε. Άμα θέλεις και πας έτσι κόντρα, αφήσω με να το κρατήσω. Γεια σας, βρισκόμαστε στο χωριό Λούρου Πρεβέζης, στην εθνική εδώ Πρεβέζας Ιωαννίνων. Είμαστε εδώ πέρα στο μπλόκο που έχουμε κάνει οι αγρότες. Η κίνηση, ο δρόμος με τη βοήθεια των αστυνομικών πάνε από κάποιο παράδρομο. Έχουν γίνει και κάποιες φασαρίες εδώ με κάποιους οδηγών φορτηγών όπου έχουν κουραστεί να περιμένουν, γιατί από σήμερα το πρωί περιμένουν στο ίδιο σημείο χωρίς να κουνηθούν. Γεια σας, βρισκόμαστε εδώ πέρα με τον κύριο Λιόλη Ηλία. Είναι ο πρόεδρος των Συλλόγων Αγροτών Λούρου. Τώρα θα τον ρωτήσουμε κάποια από τα αιτήματα τους. Γεια σας, κύριε Λιόλη. Γεια σας. Θα ήθελα να μας πείτε ποια είναι τα αιτήματά σας. Θα το κρατήσετε πολύ εδώ πέρα, πότε το κλείσατε και αυτά. Παιδιά, ξέρετε ότι εμείς δεν θέλουμε με κανένα λόγο να υποδίδουμε τον κόσμο καταρχήν. Γιατί όλοι είμαστε αλληλένοι. Αλλά εδώ, ιδίως η περιοχή μας, ήρθε τώρα στο αμήν. Οι καλλιέργειες που έχουμε, τα καλαμπόκια και αυτά τα πράγματα, λοιπόν, τα πουλάμε σε εξυπηρετική τιμή. Μιλάμε για 14 λεπτά το κιλό και στοιχίζουν κανονικά 25. Οπότε χάνουμε 10 λεπτά το κιλό. Λοιπόν, εν τω μεταξύ τα άλλα πράγματα τα οποία έχουμε χρόνια τώρα που φωνάζουμε και πρέπει να γίνουν, το πετρέλαιο στο τρακτέρι, να μειώσει το φόρο, να το παίρνω Φιλιππίνη όσο το παίρνει, να το πάρω 60 λεπτά που το παίρνω ένα 10. Λοιπόν, και έχουμε πετρέλαια, έχουμε φθορές, έχουμε συνεργεία, έχουμε πράγματα, δηλαδή δάνεια από τις τράπεζες. Οι νέοι αγρότες που θελήσαν να κατήσουν εδώ 20 άτομα, αυτοί έχουν μπει μέχρι τα μπουρίνια μας. Λοιπόν, δεν έχουμε λύση. Και γι' αυτό κάνουμε αυτό που κάνουμε. Λοιπόν, ο σκοπός μας είναι να κινητοποιηθεί και αυτή που λέμε κυβέρνηση, να μας δει η πολιτεία ότι εδώ δεν ήρθαμε για να ξενυχτήσουμε εδώ στο ποτάμι. Ήρθαμε, ας πούμε, μήπως μπορέσουμε και αλλάξουμε ορισμένα πράγματα που ήταν χρόνια την ίδια κατάσταση. Λοιπόν, εμείς σκεπτόμαστε να αργήσουμε, δηλαδή να φύγουμε από εδώ, αν τα αιτήματά μας δεν ικανοποιηθούν. Εν τω μεταξύ, το δρόμο ανά μια μισή ώρα τον ανοίγουμε και όλη τη διάρκεια της νύχτας από τις 10 μέχρι το πρωί, από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 10 το πρωί, είναι πάντα ανοιχτός. Εν τω μεταξύ, λεωφορεία, ασθενοφόρα, άνθρωποι με ειδικές ανάγκες, περνάνε ό,τι ώρα θέλουν. Αυτά. Δεν έχουμε τίποτα άλλο μέσα. Αλλά θα κρατήσει μέχρι που... Μέχρι όσο μπορέσετε. Μέχρι όσο μπορέσουμε. Ωραία, μπράβο. Αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε και να είστε πάντα καλά. Γιατί και με εσάς βγαίνουμε κι εμείς λίγο στον αέρα, λίγο... Κατάλαβε. Θα προσπαθήσουμε να βγείτε όσο πιο πολύ παραπάνω γίνεται. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Από το Λούρου Πρεβέζης και από το μπλόκο των αγροτών, Γιάννης Καβαδάς για το mylefkada.gr.